Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του αντιφώνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι μια θεολογική παρέα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Τέσσερις θεολόγοι. Νομίζω τους ξέρετε, οι φίλοι του αντιφώνου δηλαδή, πρέπει να τους ξέρετε έναν-έναν. Ίσως αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι ξεκίνησαν ως μια παρέα και με έναν τρόπο κρατάνε ακόμα τους δεσμούς τους. Είναι ο Δημήτρης Πουλής, ο νεότερος νομίζω ηλικιακά. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Τι εν πάση περιπτώσει. Ασχολίαστο. Ναι. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για την πρόσκληση. Αν το πάμε ηλικιακά, είναι ο Δημήτρης Μπεκριδάκης, Βασίλης εγώ, ναι. Αδραχτάς και Δημήτρης Αρκάδας. Είπα, είστε μια θεολογική παρέα, ας πούμε, κάτι σαν οι τρεις σωματοφύλακες που ήταν τέσσερις τελικά, κάπως έτσι. Και ξεκινάτε στη δεκαετία του 90 να σπουδάζετε. Τέλη του 80 για την ακρίβεια. Τέλη του 80. 87. Ναι, ναι, οκ. Okay. Μαζί μπήκαμε τότε. Και εγώ το 87 μπήκα στη θεολογική. Λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν τέλη της δεκαετίας του 80 και μέσα στη δεκαετία του 90, στα μέσα ας πούμε, πια είστε θεολόγοι. Κάνετε διάφορα, εσείς οι τρεις νομίζω είστε από το Αθηνών, από το θεολογική της Αθήνας, εσύ από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από το τμήμα θεολογίας της Θεσσαλονίκης, γνωριστήκαμε αργότερα, δηλαδή αυτοί πηγαίνανε μασίφ, ήταν συμφοιτητές νομίζω. Ναι, συμφοιτητές. Και εμείς και εγώ κόλλησα μετά σε ένα θρησκεολογικό σεμινάριο που παρακολουθούσα. Το σεμινάριο το θρησκεολογικό ήταν με τον Μάριο Μπέτζου. Του Μάριο Μπέτζου το γνωστό. Και το Φώτη τον Τερζάκη. Μαζί. Και του Τερζάκη, ωραία. Ήταν ένα σεμινάριο που... Φιλοσοφία, θεολογία, κοινωνιολογία, ένα τέτοιο πράγμα δεν ήταν. Και θρησκεολογία. Και θρησκεολογία, ναι. Ναι, ήταν ένα σεμινάριο το οποίο λειτουργούσε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος θρησκεολογίας και εκεί, ας πούμε, κόλλησε ο Δημήτρης κάποια στιγμή στην παρέα. Οπότε είστε και οι τέσσερις σε αυτό το σεμινάριο. Ναι, από ένα σημείο και μετά, ναι. Μάλιστα. Και από εκεί έχετε, ας το πούμε έτσι, το μικρόβιο της θρησκεολογίας με έναν τρόπο ισχυρό. Ναι, μικρόβιο, άλοθη, όπως θες πες το. Ήταν όμως ένα μεγάλο σχόλιο, αν μου επιτρέπεις να πω, γιατί πέρα από αυτό το μικρόβιο που αναφέραμε της θρησκεολογίας, ήταν γενικότερα και ένα άνοιγμα στη διανόηση. Δηλαδή, τελειώνοντας τη θεολογική σχολή, τώρα παίρνοντας το πτυχίο, τι ξέρεις? Πέντε πραγματάκια. Είσαστε κανονικοί φοιτητές δηλαδή, δεν είχατε άλλες προσλαμβάνωσες από άλλο. Ναι, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των άλλων. Okay, εγώ ήμουν το κλασικό φοιτό, καλός φοιτητής στο πρώτο έδρανο κτλ. Άρα εσείς ο Ντατανιάν τελικά που... Πιθανόν, δεν ξέρω. Αλλά ήταν ωραίο και έτσι θέλω να το καταθέσω αυτό, γιατί μέσα σε αυτή την πνευματική μονοκαλλιέργεια, ας πούμε, που είχαμε μέσα στην θεολογική σχολή, αυτή την ανακύκλωση την πνευματική, η είσοδος μέσα στο θρησκεολογικό σεμινάριο μας άνοιξε δρόμους, δηλαδή γνωριστήκαμε με ανθρώπους, με σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής διανόησης από πάρα πολλούς χώρους. Δεν ήταν δηλαδή μόνο ένα... Ήταν φυσικά, είχε και το στίγμα το θρησκεολογικό, αλλά είχε μια γενικότερη, μια ευρύτητα, ας πούμε. Ήταν διαθεματικό. Διαθεματικό, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί χρωστάμε τα σημαντικά διαβάσματα, σημαντικές, ας πούμε. Το είχα υπόψη μου και από την πλευρά του Μάριου Μπέκζου και από την πλευρά του Φώτη Τερζάκη, με τον οποίο έχουμε προσωπική. Κοίτα, ήταν μια δεύτερη σχολή για μας. Ναι. Ναι. Βέβαια, και από πλευρά χρονική ήταν. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, το χρωστάμε στο Μάριο. Δηλαδή, ναι. Το γεγονός δηλαδή, ότι δημιούργησε ένα τέτοιο φυτόριο, ας το πούμε. Και επέτρεψε και σε εμάς και σε πολλούς άλλους, όχι μόνο σε εμάς,
να έρθουμε σε επαφή με ιδέες, με ανθρώπους, να πειραματιστούμε. Mm. Εκεί κάναμε και τις πρώτες μας εισηγήσεις, αρχίζαμε, ξέρεις, να δουλεύουμε και να παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Κράτησε, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι προσωπικά, από το 1994 μέχρι το 2000. Εγώ το θυμάμαι, δηλαδή. Ναι. Και το 2001 ή 2, δεν ξέρω, 2001 νομίζω, βγάζετε 3 βιβλία. Εσύ, ο Έρωτας και η Νεοπλατωνίνη. Κατά το ηρωίδι. Κατά το ηρωίδι. Ναι. Ένα βιβλίο το οποίο ακόμα το μπερδεύουν οι βιβλιοπόλες με το νεοπλατωνική, αυτό ναι. Του λένε, ναι, αυτό το νεοπλατωνίδι. Εγώ, για να είμαι ομολογώ, ότι αυτό είδα και μου χτύπησε στο μάτι. Και ως, μέσα στο κλίμα, αν θέλετε, της νεοορθοδοξίας, πρόσωπο και έρος και λοιπά, ας πούμε, λέω τώρα τι λέει αυτός, τι είναι αυτή η ιστορία. Τι πίνει εδώ, παιδί. Ναι, ναι, ήταν ένα λογοπαίγνιο που ακριβώς θέλει να δείξει, ας πούμε, το δηλητήριο. Ήθελε την νεοπλατωνίνη σαν ένα είδος δηλητηρίου, ας πούμε, ή ναι, βλαβεράς ουσίας που πολλές φορές μολύνει, ας πούμε, την μολύνει, επηρεάζει. Ωραία, ωραία. Θα το δούμε, ελπίζω δηλαδή, να το δούμε πιο αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα. Το άλλο βιβλίο ήταν το δικό σας, των δύο Δημήτριδων, του Μπεκριδάκη και του Αρκάδα, που ήταν «Λόγος σκληρός», όπως το λέτε, «Κεφάλαια τοξικής θεολογίας». Μας πέδεξε ο υπότιτλος. Ναι. Επίθετο να βάλουμε. Εντάξει. Προτιμήσαμε το τοξικής. Όχι πολύ, πάρα πολύ ευρηματικό και αυτό. Ναι. Και το οποίο παραμένει μοναδικό μέχρι σήμερα, έτσι. Σαν τίτλος. Ναι. Και σε μια εποχή, τοξική θεολογία. Και σε μια εποχή, να το υπογραμμίσουμε και αυτό, που η λέξη τοξικός, τοξικότητα, που είναι σήμερα καραμέλα, έτσι, δεν ήταν. Ναι. Ήταν δηλαδή πολύ μπροστά. Διεκδικείται. Και μια αρνητικότητα, βέβαια, η τοξικότητα σήμερα. Ως ένα τοξικό άνθρωπο, εννοώ ότι. Γιατί εσείς το λέγατε καλά. Όχι ακριβώς. Δεν το λέγαμε κι εμείς καλά, αλλά το λέγαμε με μια άλλη, πώς το πω, με μια άλλη φιλοσοφία, με ένα άλλο πρόσημο. Δεν θέλω να μπούμε τώρα στο θέμα, αλλά εσείς χτυπάτε, ας το πούμε έτσι, την επικρατούσα θεολογία, και όχι μόνο την επικρατούσα, και κάποια παρακλάδια, θα το πούμε πιο αναλυτικά, μέσα από μια εσχατολογική προοπτική, θα μπορούσα να πω, που, όπως την καταλαβαίνετε, και αυτό είναι το θέμα μας να κουβεντιάσουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και την ίδια χρονιά νομίζω βγαίνει ένα χρόνο νωρίτερα, το 2000. Το 2000 είναι το δικό σου, το ζητούμε. Πώς πω τώρα. Δεν μπέρδεψε. Το 2000 ή το 2001. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. Ναι. Το ζητούμενο, μιλάς για τις αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού. Ναι, διάλεξα εγώ ένα θέμα, ξέρεις, πολύ. Εσύ έχεις ξεκινήσει με τη λογική από πιο πριν, από τη διατριβή σου με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ναι, με τη λογική, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό το ομολογώ ότι ήταν το βιβλίο που δεν ήξερα, ούτε το είχα, αλλά τα άλλα δύο τα είχα υπόψη μου. Το δικό σου δεν το είχα και ξαφνιάστηκα όταν είδα και ότι υπάρχει ορθόδοξος θεολόγος που ασχολείται σοβαρά με τις αποδείξεις περί υπάρξης Θεού. Για μένα ήταν ανοησία, ας πούμε, το να συζητάμε περί αποδείξεων. Και εσύ κάνεις αυτό το φοβερό. Λες, ναι, είναι μια ανοησία που έχει νόημα, αν μπορώ να το πω με δικά μου λόγια. Λες δηλαδή ότι. Και μου φαίνεται πολύ ωραίο, δηλαδή παίζεις ανάμεσα στο λόγο και τη λογική. Λες ότι η λογική είναι μια εκδήλωση του λόγου, δεν είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι κάτι ευρύτερο, ένα πλαίσιο. Και μέσα σε αυτό προσπαθείς να δείξεις ότι ακόμα και μια συζήτηση περί αποδείξεων για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, που φαίνεται να μην είναι εκκλησιαστικής λογικής, εντούτοις λες έχει ένα κάποιο νόημα. Ναι, κοίτα, η συζήτηση αυτή και ο προβληματισμός έχει μεγάλα ερίσματα στην πατρική παράδοση. Συνήθως τα παραθεωρούμε ή δεν θέλουμε να τα. Ναι, θεωρούμε ότι είναι τις σχολαστικά. Ναι, είναι σχολαστικά σαφώς, αλλά υπάρχουν και ερίσματα στην πατρική παράδοση. Συνήθως δεν θέλουμε να τα σκεφτόμαστε. Εντάξει, προκρίνουμε άλλες, ας πούμε, τάσεις της πατρικής παράδοσης ή γενικότερα της Ορθοδοξίας. Εντάξει, εμένα ήταν γενικά ένα ζήτημα που με απασχολούσε και με απασχολεί. Υπό την έννοια ότι η πίστη ως μια γνωσιολογική συνθήκη
κάποια σχέση πρέπει να έχει με τη λογική ή αν θες ακόμα ευρύτερα σήμερα για παράδειγμα την επιστήμη. Ναι. Είδαμε τη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε με τον κορονοϊό, θυμάσαι, πίστη, επιστήμη, ναι, και όλα αυτά. Τέλος πάντων, το βιβλίο παραμένει από όσο ξέρω. Ομολογώ ότι όλα αυτά, πίστη, επιστήμη κτλ. Για μένα ήταν από την πρώτη στιγμή που μπήκα στον χώρο της θεολογίας, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όλα αυτά τα θεωρούσα παλιωμοδίτικα και χωρίς νόημα. Και το ενδιαφέρον σε εσάς είναι ότι πιάσατε πολλά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό ως θεολόγου πια δεν είχαν νόημα και τα φωτίσατε από μια σκοπιά που τους δίνετε νόημα. Αυτό μου φάνηκε τότε πολύ αιρετικό υπό μία έννοια και πολύ ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Πριν μπούμε στο περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό, ίσως θα άξιζε τον κόπο να πούμε δύο λόγια για την εποχή. Εσείς βγάζετε, δηλαδή συναντιέστε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, έτσι, και όπως λέτε σχεδόν καθημερινά, εμείς συναντιόμασταν από το 94 μέχρι το 2000 σχεδόν καθημερινά. Πίναμε καφέδες, σχεδόν καθημερινά. Και εκτός σεμιναρίου. Βεβαίως, δηλαδή ναι, ήταν πολύ έντονη περίοδος για μας. Ναι. Δηλαδή ήμασταν πραγματικά μία... Δεν ξέρω τώρα αν η κατάλληλη λέξη είναι παρέα, αλλά είμαστε ένα σώμα. Δηλαδή λειτουργούσαμε όλοι μαζί. Και οι τέσσερις ή υπήρχαν κι άλλοι, ας πούμε. Όχι, όχι, οι τέσσερις. Υπήρχαν κι άλλοι, αλλά οι τέσσερις έτσι ήμασταν πολύ, πολύ δεμένοι. Να. Και ήταν κάτι που δεν είχε να κάνει μόνο με το σεμινάριο, ήταν γενικότερα μια συνθήκη. Είχατε βρει ένα σημείο. Και οι συζητήσεις που γινόντουσαν, Βασίλη, πέρα από το ότι με αφορμή το σεμινάριο που γινόταν ούτως ή άλλως, έπαιξαν και ένα βαθύ ρόλο ορίμανσης, νομίζω, και στον καθέναν από εμάς. Δηλαδή, μεταξύ μας μαθαίναμε πράγματα που δεν μαθαίναμε στη λογική σχολή. Μεταξύ μας ανταλλάσσαμε βιβλιογραφία που δεν ξέραμε. Γινόταν μια διάδραση ανάμεσα στον καθένα από εμάς. Δηλαδή η σκέψη του καθενός μπόλιαζε τη σκέψη του άλλου. Και μετά η καινούργια σκέψη έπαιρνε άλλη κατεύθυνση μετά στον καθένα από εμάς. Εγώ κάπως έτσι το είχα βιώσει. Δηλαδή ήταν και σαν ένα σεμινάριο μεταξύ μας. Όχι απλά μια παρέα. Άρα δηλαδή έρχεστε ως τυπική θεολόγη με το πτυχίο, που τώρα αναγνωρίζετε ότι αυτό ήταν απλώς ένα κάτω επίπεδο, λέτε. Μέσω του σεμιναρίου αποκτάτε μια σχέση με μια ευρύτερη σκέψη. Μια θεσμική τοποθέτηση, ας πούμε. Ναι. Βλέπετε τι λέγεται, οι διανοούμενοι, ξέρω εγώ, τι συζητάνε, ποια είναι τα θέματα κτλ. Αλλά την ίδια ώρα που συζητάτε με ένα ευρύ κόσμο, λέτε ότι η παρέα σας λειτουργήσε σαν ένα φίλτρο, θεολογικό πια, φαντάζομαι, έτσι, που επέτρεπε όλα αυτά που ακούγατε να αναχωνευτούν θεολογικά. Πάρα πολλές φορές. Και να απολιαστούν από πολλές κατευθύνσεις. Εγώ νομίζω τότε έγινε η ορίμανση. Να μιλήσω για μένα, μην μιλήσω για τα παιδιά. Όχι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Ναι, μα αυτό κατάλαβα ότι είπε και ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Και ίσως αυτό ήταν και το πιο, δηλαδή, το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν οι συναντήσεις, οι καφέδες, τα ξενήθια. Μάλιστα. Και όλη αυτή η διάδραση που είπε ο Δημήτρης. Okay, για να φύγουμε λίγο από το βιογραφικό. Ναι, ναι. Η εποχή ποια είναι αυτή τώρα, δηλαδή ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Εσείς, ας πούμε, στο δικό σας βιβλίο καταγγέλλετε, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, μιλάτε για την κρίση της Εκκλησίας, την κρίση της ενορίας, την κρίση της θεολογίας, ας πούμε. Και είναι η εποχή Χριστόδουλου, δεν είναι αυτή. Ναι, είναι. Οπότε η έμφασή σας, ο κύριος εχθρός, αν μπορώ να το πω, ο κύριος αντίπαλος μάλλον, είναι αυτή μια εθνοκεντρική θεολογία, να την πούμε, ή εν πάση περιπτώσει ένας εθνοκεντρικός λόγος που έχει η Εκκλησία εκείνη τη στιγμή, και εσείς αυτό το πράγμα το καταγγέλλετε ως κοσμίκευση. Λέτε, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ή μάλλον, αν το θυμάμαι καλά, λέτε δεν είναι ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας να σώσει την ταυτότητα του ελληνισμού, και ο κύριος σκοπός της είναι να προβάλλει την ευαγγελική αλήθεια, το ευαγγελικό μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου, το οποίο βέβαια ήδη τότε κάπως το συνδέεται με τους φτωχούς, τους κατατρεγμένους, δηλαδή υπάρχει μια μυρωδιά θεολογίας της απελευθέρωσης, παρόλο που την ίδια τη θεολογία της απελευθέρωσης, αν θυμάμαι καλά,
κρατάτε μια πολύ ξεκάθαρη απόσταση. Δεν ταυτίζεστε με αυτή. Ναι, στο βιβλίο. Μιλάω για το βιβλίο Λόγος Σκληρός τώρα, έτσι. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, εδώ τι συμβαίνει. Αυτό το κόντεξ το χρονικό έχει σημασία. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο, ναι, κυκλοφορεί στο 2000, όμως η γέννησή του είναι αυτά, μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά στην ουσία. Όλη αυτή η εμπειρία της δεκαετίας του 90, που ζήσαμε όλοι στην Ελλάδα τι ήταν η δεκαετία του 90, πόσο κάλπη και fake ήταν όλη η κατάσταση, είχε την αίσθηση ότι κάτι πολύ κακό συμβαίνει, κάτι πάει πολύ λάθος, ενώ όλα πηγαίνανε καλά και θυμόμαστε τότε ότι κυκλοφορούσε και πολύ κρίμα, ήταν όλα λαμπερά. Τα προγράμματα της τηλεόρασης, τι έδειχνε η τηλεόραση τότε, τι συζητιόταν σε εφημερίδες και όλα αυτά, ποια ήταν η πολιτική σκηνή. Ήταν όλα πολύ γκλάμπουρ. Μέσα σε αυτή τη γενική θεαματική κατάσταση είχε πέσει βέβαια και η Εκκλησία τότε. Αλλά έχοντας την εμπειρία αυτής της ψευτιάς, αυτού του κάλπικου πράγματος, εμείς προσπαθήσαμε να εκφράσουμε μια κριτική, ας πούμε, μια αίσθηση ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορούσαμε να αναλύσουμε, βέβαια, δεν θέλαμε να αναλύσουμε τη γενικότερη κατάσταση. Περιοριστήκαμε στο εκκλησιαστικό. Και όπως είπες, στυλιτεύσαμε εκεί τη διασύνδεση αυτή της εκκλησίας με ένα λόγο εθνικιστικό. Γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό, εκτός του ότι είναι τελείως παρεκκλίνον ως προς την κεντρική εμπειρία και την κεντρική μαρτυρία της εκκλησίας, και η διασύνδεση που είπες με τους φτωχούς και τα λοιπά είναι του Ευαγγελίου, δεν είναι δική μας. Εμείς δεν κάνουμε κάτι, ας πούμε, απλά τονίζουμε αυτή την τάση. Η τάση είναι έτσι κι αλλιώς τάση του Ευαγγελίου. Και, ίσως, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη, έτσι όπως το λες τώρα, mm-hmm. καταλαβαίνω ότι η κριτική στον πλούτο mm-hmm. Δεν είναι μόνο κοινωνική ή δεν είναι τόσο κοινωνική, mm-hmm. είναι πολιτισμική, υπό την έννοια ακριβώς ότι δείχνει αυτό το γκλάμορ. Δηλαδή αυτό δεν είχα, έχει, mm-hmm. ωραία το λες τώρα και δίνεις ένα στοιχείο μάλλον του πλαισίου πιο ξεκάθαρο, ότι εσείς βλέπετε πνευματικά ουσιαστικά mm-hmm. τι σημαίνει αυτός ο πλούτος. Δεν είναι απλώς ότι υπάρχει αδικία, mm-hmm. είναι ότι ότι όλο το σώμα, αδικούντες και αδικούμενοι, ζουν μέσα στην υπεροχή και την επικράτηση αυτού του γκλάμουρ που λες εσύ, mm-hmm. Την αξία του πλούτου δηλαδή, ναι. Στη φθηνή του εκδοχή. Ναι, και ο πλούτος δεν είναι μόνο το υλικό, το χρηματικό, έτσι, είναι γενικότερα μια κατάσταση, τέλος πάντων, ναρκισιστικής πρόσληψης της ζωής. Αλλά πέραν από αυτό, ωραία, μπράβο, εμείς αυτό, γενικότερα αυτό. Επειδή δεν είμαστε και δεν το κάναμε αυτό το βιβλίο, δεν το γράψαμε από τη σκοπιά μιας κομματικής ένταξης ή μιας ένταξης στη αριστερά ή οτιδήποτε, δεν πήγαμε από μια κοινωνική ιδεολογία στο Ευαγγέλιο, αλλά από το αντίστροφο. Καταλήγοντας, επικεντρώνοντας στο Ευαγγέλιο και στο κοινωνικό του μήνυμα με έναν τρόπο. Αλλά πέραν αυτού, αυτή η κριτική που κάναμε στον εκκλησιαστικό λόγο, που τότε ήταν εθνοκεντρικός, θεωρήσαμε ότι είναι άστοχο. Η Εκκλησία πρέπει να έχει, σε εκείνο εκεί που είπε στην αρχή, για μας, και το γράφουμε αυτό πολύ καθαρά, η Εκκλησία οφείλει και πρέπει να έχει δημόσιο λόγο, κοινωνικό λόγο, μαρτυρία κτλ. Δεν καταγγείλαμε αυτό. Καταγγείλαμε το είδος του λόγου. Mm. Ας πούμε, θεωρούμε αδιανόητο αυτό το εκκοσμικευμένο, ας πούμε, την εκκοσμικευμένη διάκριση των εξουσιών με την έννοια ότι η Εκκλησία ή η θρησκεία δεν μπορεί να έχει δημόσιο λόγο ή δημόσια παρουσία, αλλά μόνο να αφορά την ιδιωτική ζωή των υποκειμένων και να αφήσει όλο τον άλλο χώρο στην πολιτική, στο θέμα ή οπουδήποτε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι τελείως άστοχο και παραπλανητικό. Πρέπει να έχει φυσικά δημόσιο λόγο, ωστόσο πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ποιότητα αυτού του λόγου, ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Εμείς θεωρήσαμε τότε ότι το περιεχόμενο του λόγου ήταν τελείως άκερο, άστοχο, παραπλανητικό και οδηγούσε σε μια κοινωνική κρίση και πνευματική κρίση με έναν τρόπο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον ακούω τώρα εγώ αυτό που λες, ότι βλέπεις αυτό τον εθνοκεντρισμό, εγώ δεν τον λέω εθνικισμό, δεν ξέρω αν ο Χριστόδουλος ήταν πραγματικά εθνικιστής. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο μυαλό του ήταν ο ίδιος μάρτυρας ενός πράγματος. Mm-hmm. Ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Αυτό τον εθνοκεντρικό λόγο λοιπόν δεν το συνδέεις με μια αντίσταση στο γκλάμουρ που έρχεται απ' έξω, στην παγκοσμιοποίηση, στην Αμερικανιά κτλ. Αλλά το βλέπετε σαν μια τοπική εκδοχή. Ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε καμία τέτοια αντίσταση. Δηλαδή ο λόγος αυτός ήταν κενός περιεχομένου. Δεν υποστηριζόταν από κάποια μαρτυρία, κάποια πράξη, κάποια εμπειρία. Ήταν στο επίπεδο της ιδεολογίας. Ήταν γιατί έπρεπε η Εκκλησία να έχει κάποια ξεχωριστή ιδεολογία με έναν τρόπο. Κάτι να σηματοδοτήσει, να συμβολήσει ότι αντιπροσωπεύει. Και επέλεξαν η τότε ταγή να αντιπροσωπεύει αυτόν τον εθνοκεντρισμό. Αυτό το θεωρήσαμε ότι είναι άστοχο και παραπλανητικό για την εποχή. Η εποχή δεν χρειάζονταν αυτό. Βασίλη, αν επιτρέψω, ο Δημήτρης είπε μία λέξη κλειδί κατά την άποψή μου. Η οποία ίσως μας επιτρέπει να πάμε λίγο πέρα από το έθνος, το εθνικό, το εθνοκεντρισμό. Γιατί δεν νομίζω πως ήταν αυτή η αιχμή. Mm. Η λέξη είναι θέαμα. Εμείς είμαστε εναντίον μιας εκκλησίας του θεάματος. Mm. Ο Χριστός ουσιαστικά δημιούργησε μια εκκλησία του θεάματος. Mm. Αυτό ήταν που εμείς είδαμε ως κρίση. Mm. Και που τελικά αποδείχθηκε όντως ότι ήταν κρίση. Βέβαια, επακολούθησε μια άλλη εκκλησία, η οποία δεν ήταν του θεάματος, αλλά ήταν κατά την άποψή μου μια άλλη τάξη. Αν θέλεις του φυσικασμού, αλλά η εκκλησία του θεάματος που ουσιαστικά εισήγαγε και θυμάσαι και εδώ κολλάει το εθνικό, το εθνικό στην περίπτωση του Χριστόδουλου ήταν πρόβλημα ως θέαμα, τα λάβαρα, οι συγκεντρώσεις, οι ταυτότητες, οι υπογραφές, αυτά όλα ήταν ένα θέαμα. Μα εξυπηρετούσε το θέαμα. Ναι. Γι' αυτό είπα πιο μπροστά, δεν είχε καμιά πρακτική εκδήλωση, καμιά πρακτική μαρτυρία εκ μέρους της Εκκλησίας. Ναι. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος μια εθνοκεντρική εκκλησία αλλιώς να συμπεριφερθεί μέσα στα πλαίσια ενός εθνικού κράτους, εάν υποστηρίζει αυτά που λέει. Ωστόσο δεν τα υποστήριζε θεσμικά. Θεσμικά η Εκκλησία παρέμενε αυτό που πάντα ήταν. Ο λόγος αυτός είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Βασίλης. Εξυπηρετούσε αυτή τη λογική του να μπούμε κι εμείς μέσα στο θέαμα. Είμαστε κι εμείς εδώ. Ναι, είμαστε κι εμείς εδώ και είμαστε μέρος του θεάματος και μπορούμε κι εμείς να παίξουμε στα κανάλια, να παίξουμε στις ειδήσεις, να παίξουμε στο θέαμα. Με ίσους όρους. Ναι, είναι μια εποχή που η Ελλάδα εξυγχρονίζεται, το κράτος εξυγχρονίζεται. Ο εξυγχρονισμός αυτό σημαίνει αλλαγή ιδεολογικών συμβόλων. Mm-hmm. Και ενώ πριν το Ελλάς πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια ήταν στοιχείο της κρατικής ιδεολογίας, πάβει να είναι στοιχείο της κρατικής ιδεολογίας. Και ένα κομμάτι, ένας ιδεολογικός μηχανισμός του προηγούμενου κράτους αρχίζει και διαμαρτύρεται, ας πούμε. Ναι. Και λέει, είμαστε κι εμείς εδώ. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Παράλληλα με όλα αυτά, να μην ξεχνάμε ότι στο αμιγώς θρησκευτικό της κομμάτι, στην αμιγώς θρησκευτική της λειτουργία, αυτή η θεαματικοποιημένη εκκλησία, ένα στοιχείο που μας σκανδάλιζε, είναι ότι αυτή η εκκλησία λειτουργούσε σε ένα επίπεδο εξαιρετικά επιφανειακό. Θα μπορούσε κάποιος να πει, θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Θυμίζω δηλαδή, παράλληλα με όλα αυτά, να μην ξεχνάμε ότι ο Χριστόδουλος, ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν ότι προσπάθησε να αναστήσει το Θεό με ανέκδοτα. Έτσι. Δηλαδή, να προσφέρει, ας πούμε, μια light, μια ελαφρά εκδοχή, ας πούμε, της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να το πω έτσι, με το πρόσχημα, με το αιτιολογικό, να προσελκύσει τους νέους. Θυμάστε τις δηλώσεις του, έλα μου πως είσαι, με το σκουλαρίκι κτλ. Να θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτό, από όσο θυμάμαι, και αυτό ως νέους τότε θεολόγους, ως νέοι θεολόγοι που ήμασταν τότε, μας σκανδάλιζε. Δηλαδή το βρίσκαμε πολύ επιφανειακό, εξαιρετικά αφελές. Θα ήμουν ο πρώτος που θα ήθελα τα πράγματα να ήταν τόσο απλά. Μακάρι να μπορούσαμε να νεκραναστήσουμε το Θεό με ανέκδοτα. Να πω επίσης ότι εκείνη την περίοδο ξεκίνησαν και τα πρώτα μας διαβάσματα του Μποντριγιάρ, αυτών των και άλλων στοχαστών, δηλαδή μιας πολύ σοβαρής κριτικής του θεάματος, η οποία είδαμε ότι ειδικά στο θεολογικό λόγο έλειπε παντελώς. Mm. Υπήρχε κριτική από διάφορες πλευρές του εθνοκεντρισμού, μεγαλύτερη, πιο σκληρή, πιο απαλή. Αλλά η κριτική του θεάματος, η κριτική της θρησκείας ως θέαμα, αυτό το πράγμα νομίζω έλειπε. Και θελήσαμε με έναν τρόπο αδέξιο, πρωτόλιο, αλλά θελήσαμε και αυτό να το ενσωματώσουμε στην κριτική μας. Και βέβαια να το εντάξουμε σε ένα πλαίσιο, ελπίζω να τελείωσες. Ναι. Να το εντάξουμε σε ένα πλαίσιο του ότι η θεολογία και η εκκλησία χάνει
τα παραδοσιακά της εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών χαρακτηριστικά και πλέον μιλάμε για μια πνευματικότητα. Μιλάμε για μια New Age. Ναι, μια New Age σε πνευματικότητα. Μιλάμε για γεροντισμό, μιλάμε. Ο τρέχον θεολογικός λόγος εκείνη την εποχή, πέρα από όλα αυτά, είχε εμπλεχτεί και με μια αίσθηση γεροντισμού, μια αίσθηση λήψεως του ακτίστου φωτός που είναι διαθέσιμο σε κάποιους αν έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Και είχε εμπλεχτεί και όλο αυτό το εξουσιαστικό κομμάτι μέσα. Οπότε νομίζω πρέπει να το δούμε και αυτό. Ήταν και μια κριτική και σε αυτήν την αίσθηση. Ωραία, εντάξει. Με βοηθάς να πάω στόχα στο μυαλό μου στο επόμενο θέμα για να πω ότι ενώ η αιχμή σας είναι ο εθνοκεντρισμός, ταυτόχρονα έχετε και δύο παράλληλες εξίσου σοβαρές κριτικές να κάνετε, που η δεύτερη από αυτές είναι η νέα πνευματικότητα, η πρώτη από αυτές είναι αυτό που νομίζω στο βιβλίο σας το λέγατε αστικός μύθος, δεν θυμάμαι ακριβώς τον όρο που χρησιμοποιείτε, και εννοείται την ιδέα του ατόμου, που είναι ακριβώς τότε η εποχή που τα ατομικά δικαιώματα και τα λοιπά, χτυπάτε το δικαιωματισμό. Δηλαδή, από αυτή την έννοια ήταν πολύ προφητική η παρέμβασή σας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι σήμερα, αν και θα μιλήσουμε ελπίζω πιο αναλυτικά για το σήμερα μετά, ότι ενώ σήμερα αυτά έρχονται σε αντίθεση και σου λέει από τη μια είναι η παράδοση, τα παραδοσιακά, τα καθυστερημένα, και από την άλλη είναι τα νέα, τα διαφωτιστικά, το άτομο, τα ατομικά δικαιώματα, δηλαδή να πάψουμε να είμαστε καθυστερημένοι, επιτέλους να γίνουμε άνθρωποι, να γίνουμε Ευρώπη, να γίνουμε δυτικοί, ας πούμε, όπως όλοι δηλαδή. Εσείς ήδη λέτε ότι ο γεροντισμός, ας πούμε, δεν είναι καθυστέρηση, είναι πρόοδος εντός εισαγωγικών, δηλαδή είναι συμμετοχή στο New Age. Είναι συμμετοχή στη νέα πνευματικότητα. Όλο αυτό που σήμερα φαίνεται μια σκληρημένη παραδοσιακότητα, ήδη από τότε εσείς το καταγγέλλετε ως ουσιαστικά εξυγχρονισμένη, δηλαδή μια μεταλλαγμένη, ότι έχουν πάρει στοιχεία της δίθεν παραδόσεως, μάλλον της παραδόσεως, για να κάνουν μια δίθεν παράδοση. Αυτό ακριβώς ο Βασίλη, έκανε καλά ο Δημήτρης που το εντόπισε, αυτό ακριβώς βρίσκεται και στη ρίζα της κριτικής μας, αυτή η αναντιστοιχία, αυτή η αντίφαση. Ενώ ο λόγος ήταν, ας πούμε, εθνοκεντρικός, ελληνοκεντρικός και όλα αυτά, θυμάστε κορώνες ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και όλα τα άλλα, έτσι. Ωστόσο, η πραγματικότητα, η εκκλησιαστική, ήταν το ακριβώς αντίθετο. Ήταν ακριβώς η εγκόλπωση όλων αυτών των πραγμάτων. Η νέα πνευματικότητα, την οποία την υποδέχτηκε η Ορθοδοξία και εξέφρασε τότε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι αυτό ο γεροντισμός, η πρόταξη της μυστικής εμπειρίας, της θεοπτείας, της κάθαρσης, της θέωσης και όλα αυτά, έτσι. Και της θεραπείας, μετά, και σε δεύτερο τρόπο το θεραπευτικό. Αυτά είναι δύο βασικοί άξονες της νέας θρησκευτικότητας, της νέας πνευματικότητας, η οποία νέα πνευματικότητα είναι η πνευματικότητα, είναι η θρησκεία εντός εισαγωγικών του παγκοσμιοποιημένου κόσμου, είναι η θρησκεία του μεταμοντέρνου. Αυτό λοιπόν όχι μόνο δεν καταγγέλλεται, αλλά αυτό εισπράτεται, αφομοιώνεται και αρχίζει πλέον η ελλαδική εκκλησία και η ελλαδική ορθοδοξία και βαδίζει μέσα σε αυτό. Και αυτό το βλέπουμε και θέματα στις εκδόσεις, αλλά όχι μόνο στον εκκλησιαστικό λόγο, το βλέπουμε γενικότερα στο θεολογικό λόγο. Σήμερα έχουμε φτάσει πολύ πέραν και του γεροντισμού και έχουμε πολύ περισσότερο μπει στο κομμάτι το θεραπευτικό. Δηλαδή να αντιμετωπίζουμε την πίστη και τη θρησκεία με έναν τρόπο θεραπευτικό. Αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή αυτό που ανθεί και πουλάει περισσότερο στο θεολογικό λόγο σήμερα είναι ένας τέτοιου είδους λόγος. Όπως η γιόγκα δηλαδή μας βοηθάει να φεύγουμε από τη δουλειά μας και να ηρεμούμε και να έχουμε και ωραίο σώμα και τα λοιπά. Εκδυτικοποιείται δηλαδή μια πνευματική παράδοση ανατολική. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται χρηστικό. Γίνεται χρηστικό το εκκλησιαστικό ήθος, ας πούμε. Απλά να πω ότι όλη αυτή η εγκόλπωση, να το σημειώσουμε αυτό και να το τονίσουμε, γίνεται, θα έλεγα, ανεπίγνωστα. Ναι. Δηλαδή η Εκκλησία νομίζει ότι επιστρέφει σε ένα είδος, όπως είπες, παραδοσιακότητας, ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρει ποιανού τα λόγια επαναλαμβάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να ξέρουμε ποιανού τα λόγια επαναλαμβάνουμε. Επαναλαμβάνει λοιπόν όλο αυτό το αφήγημα της νέας πνευματικότητας, το θεραπευτικό, το μυστικό, των εκστάσεων κτλ. Χωρίς να γνωρίζει από πού το έχει πάρει. Από πού δηλαδή
Νομίζει ότι το παίρνει από τους πατέρες. Ναι, νομίζω. Ενώ το έχει πάρει από τη νέα θρησκευτικότητα. Δηλαδή από... Αλλά το υλικό είναι από τους πατέρες, προφανώς, αλλά μπαίνει μέσα σε μια... Μπορείς να το κολλήσεις, μπορείς να το κάνεις. Σε μια κατσαρόλα νεοπνευματική. Αλλά η βασική προσλαμβάνουσα, πώς να πω, το βασικό δοχείο, η βασική γέφυρα, ας πούμε, στην οποία έρχονται όλα αυτά σε σένα, είναι η New Religious Consciousness, ας πούμε, η νέα θρησκευτικότητα, που ξέρουμε την ιστορία της από τη δεκαετία του 60 και μετά. Ναι, αυτή η ερμηνευτική ματιά, αυτό είναι το νεοεποχητικό ή το νεοθρησκευτικό. Η ερμηνευτική ματιά με την οποία θα κοιτάξει τους πατέρες, την παράδοση, οτιδήποτε. Γιατί δεν υπονοούμε και ποτέ δεν το υπονοήσαμε ότι οι πατέρες υποχρεωτικά πρέπει να διαβάζονται έτσι. Διαβάζονται με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο και σου δίνουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε. Σήμερα έχουμε περάσει σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο ο γεροντισμός πια. Ίσως αυτό να φθήνει. Είναι πολύ περισσότερο το θεραπευτικό. Έχουμε δηλαδή εν είδη, ας πούμε, πνευματικών influencer παρουσίες μέσα στο θεολογικό και τον εκκλησιαστικό χώρο, οι οποίες αυτό που ενδιαφέρονται και προτάσουν είναι το well-being, είναι το να μην έχουμε άγχος, να έχουμε χαρά, να μπορέσουμε να παλέψουμε τις δυσκολίες της ζωής, αυτή τη γενική δυσφορία και δυσανεξία που αισθανόμαστε, να μπορέσουμε με βάση την πίστη να την υπερβούμε με έναν τρόπο. Αυτό, ενώ μπορεί να φαντάζει παραδοσιακό ή μπορεί να επικαλούνται τα λόγια των πατέρων, τα λόγια των Αγίων, τον Πορφύριο ή τον Παΐσιο, στην ουσία αυτό που επικαλούνται είναι μια πολύ συγκεκριμένη, ένας πολύ συγκεκριμένος τύπος θρησκευτικότητας, αναπτυγμένος από το 60 και μετά στην Αμερική κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη, στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος... 60 και μετά, όταν λες, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πάμε στη θεολογία του 60, πάμε στους χίπης περισσότερα. Όχι, έτσι. Στη νέα θρησκευτικότητα, στα κινήματα, στα new religion, στα νέα θρησκευτικά κινήματα και τη νέα πνευματικότητα. Η στροφή, όχι λέω χίπης, γιατί εγώ το ζήσα κιόλας, είμαι μεγαλύτερος από εσάς, ήταν η στροφή προς την Ανατολή. Αυτό. Η Ινδία, από τους Μπίτις. Αυτό πήγα να πω, ότι από ανατολικά στοιχεία έρχονται στη Δύση, συναντάνε όμως στη Δύση ντόπια, δηλαδή δυτικά στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με την αποκρυφιστική παράδοση της Δύσης, με τον αποκρυφισμό και τον εσωτερισμό το δυτικό. Και εκεί κολλάει και η κριτική μας στο άτομο ή το υποκείμενο, στην ατομοκεντρισμό, ας πούμε, το δυτικό. Γιατί έρχεται και κλειδώνει μια αντίληψη για τον εαυτό, η οποία τον απολυτοποιεί, τον θεωρεί, ας πούμε, τόπο του απολύτου, όμως με έναν ειδικό τρόπο. Όχι, ας πούμε, με τον παλιό τρόπο των γνωστικών, με ένα καινούριο τρόπο, ο οποίος είναι πολύ οργανικά συνδεδεμένος με τις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της τρέχουσες. Δηλαδή είναι ένα γέννημα του καπιταλισμού, του καπιταλιστικού μοντέλου, ας πούμε, και γενικότερα της νεοφιλελεύθερης πολιτισμικής συνθήκης, όπου το υποκείμενο είναι ο τόπος της ιερότητας. Αυτό ενισχύει με ένα θρησκευτικό τρόπο κάτι που συμβαίνει ούτως ή άλλως στον πολιτισμό μας, στον πολιτισμό του ναρκισισμού, αυτό το γενικότερο ναρκισισμό του υποκειμένου, τον τίνει με τα φυσικά. Όταν λοιπόν αυτού του τύπου η θρησκευτικότητα συναντάει το χριστιανισμό, είναι πολύ εύκολο να τραβήξει από την παράδοση τη χριστιανική τα αντίστοιχα πράγματα που τη βολεύουν, να τα ερμηνεύσει με αυτόν τον τρόπο και να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα. Εμείς διαγνώσαμε ότι αυτό συμβαίνει στον εκκλησιαστικό λόγο και στο θεολογικό λόγο. Προσπαθήσαμε να το καταγράψουμε και από τότε βέβαια το καταγράφουμε αρκετά και στις επόμενες δουλειές που έχουμε κάνει, όχι μόνο εκείνα το διάστημα. Ναι, βέβαια, προχωρήσετε. Αλλά... Πάντως υπάρχουν βαθύτερα αίτια. Τα αίτια είναι πολύ πιο βαθιά και μια ιστορική γενεαλόγηση δείχνει ενδεχομένως πράγματα που δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε εκείνη την εποχή και που τα συλλάβαμε μόνο μετά τον κορονοϊό. Εννοείς. Τον κορονοϊό. Να σου πω. Με τον κορονοϊό η Εκκλησία έχασε την μπάλα. Ναι. Κοινώς. Και οι επίσκοποι δεν ήξεραν τι να μαζέψουν και από πού να μαζέψουν. Και λίγο, άμα το σκεφτούμε αυτό και πάμε λίγο πίσω, να σκεφτούμε το θεραπευτικό και αυτό το νέο εποχητικό ερμηνευτικό εργαλείο, θα δούμε ότι η Εκκλησία έχει, ας πούμε, μια 7χρονη ενοχή που είναι η δικτατορία.
Δηλαδή βγαίνει τραυματισμένη η Εκκλησία από τη δικτατορία. Και πρέπει να ανακάμψει, δηλαδή στην ελληνική κοινωνία με κάποιο τρόπο, πρέπει να κερδίσει πάλι το credit. Πώς το κέρδισε η Εκκλησία το credit αυτό? Πώς, με ποιον τρόπο? Επιτρέποντας, διευκολύνοντας, εκχωρώντας, μιλάω τώρα από πλευράς δηλαδή επισκοπικής εξουσίας, έτσι, εκχωρώντας σε άλλους τη δουλειά του θεραπευτή, στους γεροντάρες, στο μοναχισμό, στο Άγιον Όρος. Δηλαδή είναι η ίδια η διοίκηση, η εξουσία, η επισκοπική, η οποία για να μπορέσει να κερδίσει η Εκκλησία πάλι το credit της, το εκχωρεί σε όλο αυτό το φάσμα, έτσι, του παραλόγου. Και όταν όλο αυτό το φάσμα του παραλόγου αναμετρέται μετά από 20 χρόνια, έτσι, 20-30 χρόνια, με τον κορονοϊό, έτσι, εκεί που χρειάζεται η θεραπεία, έρχεται η θεραπευτική, κατεξοχή θεραπευτική, να αποδειχθεί ανίσχυρη. Και εκεί ξεβρακώνονται όλοι. Και βεβαίως, σήμερα μιλάμε για το τέλος της θεραπευτικής αυτό θεολογίας. Αυτό που λέτε με τη θεραπευτική θεολογία, εκκλησία κτλ. Εξηγεί και πάρα πολύ γιατί τόση σύγκρουση, ας πούμε, τον επισκόπο. Τον επισκόπο με το κομμάτι, το, ας πούμε, το επιστημονικό κτλ. Γιατί σου λέει, είναι δικό μας αντικείμενο και μας. Όχι μόνο το επιστημονικό και με τους γεροντάδες. Εκείνους που χάιδευαν μέχρι πριν από 10-20 χρόνια, ξαφνικά υπάρχει σύγκρουση. Εμείς κάνουμε κομμάτι στην Εκκλησία. Γιατί τώρα καταλαβαίνουν ότι πραγματικά η δουλειά των άλλων τελείωσε. Δεν πάει παραπέρα. Ναι. Και αυτά είναι πράγματα που τα είδαμε κοινωνικά να βγαίνουν από την κρίση του κορονοϊού. Ναι. Πάντως, Βασίλη, εγώ που ξαναλέω είμαι κάποια δεκαετία μεγαλύτερος και που δεν προέρχομαι από τον εκκλησιαστικό χώρο, προέρχομαι εξ αθέων, ας το πούμε έτσι, που είχα όλα αυτά που λέτε, Μποντριγιάρ και τα λοιπά, τα είχα, εγώ με αυτά μπήκα, έχοντας τα αυτά μπήκα στην εκκλησία, συνάντησα τη θεολογία του 60, συνάντησα την Ορθοδοξία, όπως τη λέγανε τότε, ας πούμε, οι άλλοι, όπως ονομάστηκε, και για μένα αυτό ήταν μια αποκάλυψη. Αυτό για μένα στήριζε την κλονισμένη κριτική μου και την κλονισμένη στάση μου απέναντι στον κόσμο, στον καπιταλισμό. Μια κριτική που ήταν αριστερή και κλονιζόταν, κατέρεε, ας πούμε. Εσύ τώρα μιλάς τώρα για τη θεολογία του Γιαναρά. Όχι μόνο, ναι, του Γιαναρά. Κατά βάση. Αλλά όχι μόνο, ναι. Η οποία δεν έχει να κάνει με το θεραπευτικό. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Είναι άλλη τάξη και η κριτική που μπορεί να τη γίνει είναι άλλη τάξη πάλι. Το θεραπευτικό πάει πιο πολύ στο ρωμανίδι. Βέβαια. Ωραία, αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω άλλο. Δεν είναι αυτό το. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι νιώθω ότι ο Χριστόδουλος και γενικά η Εκκλησία εκείνη την περίοδο εκμεταλλεύεται μια πρώτη ανάκαμψη που έχει κάνει από κάτω η θεολογία, δηλαδή, γιατί εγώ δεν ήμουν μοναδική περίπτωση. Δηλαδή ήταν ο Ζουράρης, ήταν ο Σαββόπουλος, ήταν ο Μοσκόφ και λέω τώρα έτσι ονόματα, πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ δηλαδή είχα ανθρώπους, φίλους μου, πρώην συντρόφους αριστερούς, ξέρω εγώ, που ήταν στο περιοδικό «Οι Θέσεις», που μου ζητούσαν βιβλιογραφία να ασχοληθούν με τον Γιαναρά και με τους άλλους για να ξεμπερδεύουν με αυτούς, ας πούμε, σε να κάτσουν να διαβάσουν και να γράψουν μια κριτική, να ξεμπερδεύουν. Αυτοί μέσα σε δύο μήνες είχαν πάθει πλάκα, βλέποντας με τι έχουν να κάνουν. Υπήρχε δηλαδή μια ζωντάνια εκείνη την εποχή, θέλω να πω, στη θεολογία και πιστεύω ότι η διοικούσα εκκλησία εκμεταλλεύτηκε αυτή τη ζωντάνια, την έφερε βέβαια στα μέτρα της, εκεί που μπορούσε αυτή να καταλάβει και να σταθεί, την έκανε δική της, τη μετάλλαξε. Εννοεί ζωντάνια της θεολογίας του 60. Ναι. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω και, και του 80. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που. Εγώ έζησα το 80, δεν μπορώ να μιλήσω αυτοματικά για το 60. Αυτό που έσπηρε ο Γιαναράς και διάφοροι άλλοι το 60, από τις αρχές του 60 περίπου και μετά, αυτό άρχισε να γίνεται κάτι ζωντανό. Πραγματικά το 80. Ναι, έτσι. Η ζωντάνια είναι από το 80 και μετά. Ωραία. Άρα λέω. Όταν για παράδειγμα αυτό το εγκολπώνεται η σύναξη και το κάνει. Το κύρος του εκκλησιαστικού λόγου τότε
ξαναμπαίνει στη θέση της, ας πούμε. Και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η Χριστιανική Δημοκρατία, η Εχόν, Χουσουκού, στα πανεπιστήμια. Εγώ όταν είδα τα παιδιά αυτά, ας πούμε, τους συναδέλφους μου που ήταν χριστιανοί και έβλεπα σε αυτούς μια μαχητικότητα και μια ειλικρίνεια και μια αυθεντικότητα που δεν την είχα δει στους δικούς μου τους αριστερούς συντρόφους, αυτό με ξάφνιαζε. Δηλαδή υπήρχε ένα ξάφνιασμα βιωματικό, ξαναλέω, που περιείχε και τον λόγο, αλλά περιείχε και την παρουσία των ανθρώπων. Μην υποτιμάς τους γεροντάδες όμως. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο ήταν πιο. Εγώ, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι γενικότερα για το εκκλησιαστικό σώμα, να το θέσω έτσι, ο γέροντας ήταν μοχλός, παράγοντας, μέσω του οποίου κέρδισε πάλι το credit της η Εκκλησία στην ελληνική κοινωνία πολύ περισσότερο από τη θεολογία. Δεν νομίζω ότι η θεολογία ήταν ισχυρότερη. Η θεολογία μπορεί να λειτουργήσει σε ορισμένα, ας πούμε, μεσοαστικά, μεγαλοαστικά, ας πούμε. Στον κύκλο διανοουμένων. Μπορεί να έχετε. Οι γεροντάδες κάνανε τρομερή δουλειά, την οποία δουλειά δεν μπορούσαν να κάνουν οι επίσκοποι. Γιατί το επισκοπικό ήταν στιγματισμένο. Ναι. Κανείς δεν το πέρασε σοβαρά. Κανείς δεν ήθελε να το ξεπλύνει. Βασίζονται σε ποια θεολογία, ας πούμε. Δεν βασίζονται όλοι καλά σε μια θεολογία. Είναι εμπειρία, είναι παρουσία, είναι. Εξουσία. Ναι. Ακόμα και αυτό. Αυθεντία. Χαρισματικότητα. Καταλαβαίνω τώρα, μπαίνω στη θέση του ανθρώπου που μας παρακολουθεί και καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που λέμε είναι διφορούμενα. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Όλες, ναι, όλες. Αλλά φαντάσου, είναι κάτι τόσο δυνατό που άλλος δεν θέλει θεολογίες. Ναι, γιατί κοίταξε, μην το ξεχνάμε αυτό. Η λαϊκή θρησκευτικότητα είναι κάτι άλλο από τη θρησκευτικότητα των διανοουμένων. Έτσι. Και το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι συνήθως αυτά τα δύο πεδία σπάνια εφάπτονται. Εσύ μπορεί να, ως διανοούμενος, με την ανήκων σε αυτή την συντεχνία, ναι, να βρήκες τον εαυτό σου και τον δρόμο σου εκεί. Σε επίπεδο όμως λαϊκής θρησκευτικότητας, θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Βασίλης, δεν νομίζω ότι αυτή η θεολογία του 60, ο Γιαναράς και ειδικά όσοι τον έχουμε διαβάσει, ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η γλώσσα του έτσι και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι πέρασε. Πέρασε ακριβώς. Τι κάνει ο κόσμος? Ο κόσμος πάει γύρω στους παπάδες, γύρω από τον χαρισματικό ιερέα. Γύρω από εκείνον δηλαδή ο οποίος θεωρεί ότι είναι πιο κοντά στο Θεό. Ποιος είναι πιο κοντά στο Θεό? Και μην μπερδεύουμε εδώ πέρα το τι είναι γεροντάδες, ο τάδε, ο δίνα ενδεχομένως, και το τι κάνει η Εκκλησία, πώς διαχειρίζεται η Εκκλησία το φαινόμενο αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή το τι είναι ο Παΐσιος ή ο Πορφύριος ή ο Τσαλίκης είναι ένα πράγμα. Έτσι. Το πώς η Εκκλησία και για ποιους λόγους και με ποια στοχοθεσία τους αξιοποιεί, τους διαχειρίζεται, είναι κάτι διαφορετικό. Και τους διαβάζει βασικά. Και τους διαβάζει. Γιατί αν διαβάσει κανείς. Και τους προμοτάρει. Ακριβώς. Είναι αυτό που κάνει με τους Αγίους. Ανά τους αιώνες η Εκκλησία, τι κάνει με τους Αγίους. Τον κάθε ριζοσπάστη, γιατί ο κάθε Άγιος είναι ριζοσπάστης. Τον τι θα σέβει, τον κάνει ένα καλό παιδάκι κατηχητικού και μετά τον βάζει στη λατρεία. Δηλαδή. Ουσιαστικά αυτό είναι η διακήρυξη αγιότητας. Στον κάνω πιο διαχειρίσιμο. Το ίδιο έκανε και με τους γεροντάδες. Αυτό το ξέρουμε και από την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας και από την πατερική. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Έτσι, τον εξημερώνω, domestication ας πούμε, ο κάρισμα που λέμε, και τον βάζω στο. Απλά αυτό, γιατί ήταν πράγματα που ίσως τότε και εμείς μέσα στον ενθουσιασμό, στο ζήλο της κριτικής μας, πήραμε τις αποστάσεις για να τα. Ενδεχομένως να τα δούμε και που φάνηκαν πολύ αργότερα, πιστεύω. Γιατί όλα αυτά που ξαστά καταγγέλνουν τα παιδιά στο κεφάλαιο τοξικής θεολογίας μετά το Χριστόδουλο γίνανε πιο έντονα. Δεν κοπάσανε. Γίνανε χειρότερα. Που σημαίνει ότι υπηρετούσαν ανάγκες ουσιαστικές μέσα στον εκκλησιαστικό θεσμό. Καλά. Μετά το Χριστόδουλο έχουμε και κάτι άλλο. Αναπτύσσεται πάρα πολύ ισχυρά η άλλη πλευρά, η εξυγχρονιστική, θα έλεγα εδώ. Και εδώ. Τι εννοείς. Εκκλησιαστικά τι εννοείς τώρα. Δηλαδή η άλλη πλευρά. Εννοώ αυτό που είπα πριν, δεν θέλω να πω ονόματα. Η άλλη πλευρά. Υπολείψεις δεν. Κοίτα να δεις. Μετά το Χριστόδουλο είναι ο Ιερώνυμος. Αν θεωρείς τη. Όχι, δεν νομίζω ότι ο Ιερώνυμος. Είναι εξυγχρονιστής. Όχι, είπες και εσύ πριν του εφησυχασμού. Του εφησυχασμού. Την εφησία του Ιερώνυμου. Αλλά μέσα σε αυτό το. Αφήνω στο κράτος το πεδίο.
Ναι. Εγώ εφησυχάζω δεν και παρακολουθώ. Ότι δίνει στίγμα ο Ιερώνυμος, ενώ πολλοί από εμάς είχαμε ελπίσει ότι θα έδινε ένα δικό του ιδιαίτερο στίγμα, γιατί ήταν για πολλούς από εμάς, ας πούμε, μια πνευματική προσωπικότητα ο Ιερώνυμος, πριν λειτουργήσει ως αρχιεπίσκοπος. Αυτά τώρα που δεν είναι Ιερώνυμος εδώ για εμάς, χτυπάνε καμπανάκια. Γιατί χτυπάνε καμπανάκια? Γιατί όταν εμείς καταγγέλαμε τον Χριστόδουλο, στην ουσία προμοτάραμε τον Ιερώνυμο. Γιατί επειδή μίλησες για την εποχή και το πλαίσιο της εποχής, ναι. Το πλαίσιο της εποχής είναι η σύγκρουση δύο ανδρών εκείνη την περίοδο. Ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Όχι, όχι. Είναι, δηλαδή είναι υπόγειο, αλλά υπάρχει. Με την κατηγορία περί οικονομικών σκανδάλων. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή ναι. Εμείς, εκόντες, άκοντες, συνειδητά ή ασύνειδα, ουσιαστικά χτυπώντας τη λογική του μεν, όχι το πρόσωπό του, τη λογική του, ή αν θες τις στοχοθεσίες του, τη διαχείριση την οποία έκανε, υπηρετούσαμε τον ΔΕ. Ελπίζοντας ότι θα υπήρχε εναλλακτική λύση, ναι, ναι. Εκεί. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Προσωπικά δεν ήλπιζα σε τίποτα. Ναι, αυταπάτες. Ναι. Αυτά είναι έτσι καλώς αυταπάτες. Γι' αυτό και η κριτική μας συνεχίστηκε. Εμείς δεν, αυτό που λέει ο Βασίλης ισχύει χωρίς τη δική μας προθετικότητα. Γιατί η σκέψη μας και ο λόγος μας ο θεολογικός δεν ήταν στα όρια κάποιου φατριασμού, δηλαδή πήγαμε μια παράταξη ενάντια σε κάποια άλλη. Ποτέ δεν το κάναμε και δεν το κάνουμε και τώρα. Γι' αυτό και η κριτική αυτή την οποία κάναμε εκείνο το διάστημα συνεχίστηκε πολύ πιο έντονα, εμπλουτίστηκε όχι μόνο στο ίδιο στυλ, γιατί κάποια πράγματα άλλαξαν, κάποια έγιναν πιο φανερά και πιο διαδεδομένα, άλλα συρρυκνώθηκαν, αλλά πάντως η κριτική ας πούμε συνεχίστηκε. Γιατί εκείνο εκεί που είπε στην αρχή, που ίσως το θίξουμε κάποια στιγμή, που λέγεται εσχατολογία, είναι μια θεμελιακή αρχή της θεολογικής σκέψης, αλλά και μια θεμελιακή εμπειρία της εκκλησιαστικής κοινότητας και του χριστιανισμού και του Ευαγγελίου, που είναι το αναποδόμητο στοιχείο της αποδόμησης των πάντων. Άρα είναι ένα στοιχείο κριτικής. Εμείς πάνω σε αυτό και με αυτή τη λογική κάναμε την κριτική μας, και όπως κάναμε στην τότε εξουσία κριτική, εκκλησιαστική εξουσία, το ίδιο κάναμε και μετά, στη συνέχεια. Ασχολάστα και αν άλλαζαν οι εξουσίες. Αυτό δεν σημαίνει, αυτό που λέει ο Βασίλης, φυσικά όταν κάνεις κριτική σε μια εξουσία, μπορεί να θεωρηθεί ότι δράσει υπέρ της επόμενης. Είναι λάθος. Εμείς δεν το κάναμε με αυτή την, ας πούμε, με αυτή την πρόθεση. Γιατί δεν έχουμε καμία ένταξη. Οπότε και κανένα συμφέρον. Οπότε μπήκαμε σε αυτό μόνο με τη λογική της δικής μας θεολογικής και εκκλησιαστικής συνείδησης. Σε αυτό το δεδομένο, και ήθελα να πω και κάτι σε αυτό που πιο μπροστά για τη θεολογία του προσώπου, βλέπεις ότι δεν έχετε μια αίσθηση ότι πάντοτε η θεολογία στην Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορά φάσεις με την πραγματικότητα. Και την κοινωνική και την πνευματική πραγματικότητα. Εννοείς ότι είναι καθυστερημένη. Τελείως καθυστερημένη, άκερη και όλα αυτά που λέει είναι με διαφορά φάσεως. Ας πούμε για παράδειγμα η κριτική στον εθνοκεντρισμό, ας πούμε, μια κριτική στον εθνοκεντρισμό που θα έπρεπε να γίνει από την πλευρά της Εκκλησίας για να περισσώσει τη δική της ευαγγελική αλήθεια και να περισσώσει... Δείτε, ας πούμε, σήμερα πόσο ανοιχτή είναι, εμφανίζεται ο πλησιαστικός λόγος, ανοιχτός στη δημοκρατία, στις ελευθερίες, στα δικαιώματα. Αυτού του είδους θεολογία θα πρέπει να υπάρξει όταν πραγματικά την είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, δηλαδή πότε, σε περιόδους καταπίεσης, σε περιόδους έλλειψης δικαιωμάτων, κυνήγι, εμφυλίου, χούντας. Τότε θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο λόγος. Μνημονίων. Αλλά υπήρξε εφησυχασμό. Έρχομαι στα μνημόνια, άστα. Είναι αργότερα. Και εφησυχασμό. Εγώ νομίζω ότι εμείς είμαστε στη θεολογία, υπέρ της θεολογίας της απελευθέρωσης των άλλων. Δηλαδή να απελευθερωθούν στη Λατινική Αμερική. Αν είναι όμως να γίνει κάτι εδώ πέρα. Κοίτα, δεν μπορεί. Δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον της θεολογίας της απελευθέρωσης. Με την έννοια ότι η θεολογία είναι απελευθερωτική πράξη. Όχι. Στο γενικό λέω, ναι. Άλλο, ρε, ξέρω τι λες, ναι. Λέω ότι είμαστε πάρα πολύ ριζοσπάστες, αλλά για τους άλλους. Αλλά για αλλού, μακριά, ναι, σε άλλο πλανήτη. Και το ίδιο ισχύει με τηρουμένο των αναλογιών όταν μιλάμε για το έθνος. Εμείς εδώ στην Ελλάδα μιλάμε εύκολα για το έθνος, εθνική κατανόηση, της εκκλησιαστικής παράδοσης, μπλα 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 μπλα. Εγώ επειδή ζω τα τελευταία 15 χρόνια και εργάζομαι στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, εκεί είναι αναγκαία εν πωλής η συζήτηση για το έθνος και το εθνικό με εκκλησιαστικούς όρους. Ωραία. Ιδάλλως χάνονται όλα.
Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να έτσι κάπως βία βέβαια να διακόψουμε εδώ, να κάνουμε μια παύση, ας άνω πούμε, τελεία. Μικρή, να βάλουμε, ναι, άνω τελεία, τελεία. Πήραμε αφορμή από το ένα από τα τρία βιβλία και κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση από το λόγο σκληρό. Έχουμε αφήσει τα άλλα δύο, τώρα περί προσώπου και τα λοιπά μας πάει λίγο στη Νεοπλατωνίνη. Και να υποσχεθούμε σε όσους είχαν την υπομονή να μας βλέπουν ότι ακολουθεί δεύτερο μέρος που, θα τα βάλουμε αυτά κάτω και θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε, Βασίλη.